Παρακαλώ πολύ. Μουσική. 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 Γιατί. Έχουμε μουσική από το κοπέλα. Δεν το εγώ ζητάω μουσική. Δεν έχουμε τίποτα. Η καλωνία είναι εδώ. Έτσι, λέω θα έχω την καλομήρα. Θα ντυθώ τζόβενο σήμερα. Και εγώ έλεγα θα πάω στην Μπούση να βάλω τα καλά μου. Ξέρεις τι θα πει, τζόβενο, α. Όχι. Θα το παίξω κι εγώ μικρούλα. Κοριτσάκι θα το παίξω κι εγώ και... Είναι. Τι καλές. Είδες πως σε περιμένανε. Τους άκουγα από πίσω και sorry άργησα. Αλλά χαίρομαι τόσο πολύ που είμαι στην εκπομπή σου και πάρα πολύ. Και όλες τις φορές που έχουμε μιλήσει το εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί πάντα με υποστηρίζεις πραγματικά. Και χαίρομαι που έφτασα επιτέλους εδώ. Μας έλειψε. Να σου πω κάτι, μας έλειψες. Μας έλειψες πολύ. Η Ελλάδα μου έλειπε, από την αλήθεια. Μας έλειψε το χαμόγελό σου, η γλύκα σου, η χαρά που βγάζεις, η θετική ενέργεια, όλο αυτό το πακέτο που λέγεται καλομήρα. Πάμε να δούμε πώς πέρασε η καλομήρα σου έλειπε. Θέλετε να δούμε? Ναι! Είναι γλυκιά, χαριτωμένη και πολύ ταλαντούχα. Η Καλομήρα, το αυθόρμητο κορίτσι με τα σπαστά ελληνικά και την αξιολάτρευτη παιδικότητα, που με μια σεξι εντυπωσιακή παρουσία μας χάρισε τη τρίτη θέση στο διαγωνισμό της Eurovision τον περασμένο Μάιο, επέστρεψε ευσπευμένα στην Αμερική λίγο μετά, δούλεψε ως σερβιτόρα στο οικογενειακό εστιατόριο και τώρα μας εκπλήσει ξανά, γυρίζοντας και πάλι στην Ελλάδα, ως παρουσιάστρια αυτή τη φορά του νέου τηλεπαιχνιδιού του Αλφα, Big in Japan. Είμαστε εδώ στο τόχο στούντιο και περιμένω τα παιδιά να έρθουν. Τους έχουμε πει ότι θα έρθουν εδώ να δοκιμάσουν ρούχα για το show, να δουν τα props, να δουν κάποια σκηνικά εκεί που κάνουν τον Godzilla, ταινίε του Κουρά. Κουρά. Του Κουρουσάβα. Γεια σου, Godzilla. Γεια σου, θα είσαι καλός σήμερα. Βρισκόταν στην καλύτερη στιγμή της καριέρας της και σίγουρα βαθιά μέσα στις καρδιές μας μετά την ξεχωριστή διάκριση που προσέφερε στη χώρα μας στο Βελιγράδι. Όλοι μέσα στον απόϊχο της μεγάλης γιορτής σιγοτραγουδούσαμε το My Secret Combination αποθεώνοντάς την. Λίγες εβδομάδες μετά την τεράστια και πολλά υποσχόμενη επιτυχία της όμως, εκείνη αποφάσισε να φύγει. Και επέστρεψε εκεί που αισθανόταν ασφάλεια και θαλπορή. Εκεί όπου έκανε τα πρώτα της όνειρα. Στην αγκαλιά των γονιών της και την οικογενειακή επιχείρηση. Η ίδια σε συνέντευξή της στο περιοδικό Ταχυδρόμος είχε δηλώσει σχετικά με αυτή την απόφαση. Ήθελα ένα διάλειμμα, το είχα ανάγκη. Έφυγα και πήγα στους συγγενείς μου στη Βιρτζίνια. Εκεί έβλεπα φωτογραφίες της ξαδέρφης μου από τα παιδικά χρόνια. Γελούσαμε αληθινά, με την ψυχή μας. Ανατρίχιασα. Έτσι θέλω να είμαι κάθε μέρα, είπα. Εγώ κάποιες φορές μπορεί να χαμογελούσα, αλλά μέσα μου έκρυβα μια στεναχώρια, μια μελαγχολία.
Ένιωθα ασφαλής, προστατευμένη από την αγάπη του κοινού. Είχα απογοητευτεί όμως με το χώρο. Δεν είχαν αξιοπρέπεια κάποιοι από τους ανθρώπους δίπλα μου. Μου έκοβαν τα φτερά. Προσπάθησα να τα αγνοήσω όλα για την Eurovision. Μετά το διαγωνισμό όμως δεν άντεξα. Νευρίασα και έφυγα. Ήθελα να προστατεύσω τον εαυτό μου. Αρρώστηνα ψυχολογικά. Η πίεση ήταν μεγάλη. Αυτή η παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα στο Long Island της Νέας Υόρκης, με την επωνυμία Ελένης, ήταν το μέρος που επέλεξε η Καλομήρα για να ηρεμήσει. Το οικογενειακό εστιατόριο. Εκεί που αποφάσισε να γυρίσει το χρόνο πίσω και να ζήσει κάτι από την παιδική αθωότητα. Η νεαρή στάρ, λοιπόν, κατέβηκε από τις ψιλοτάκουνες γόβες της, έβγαλε τα εντυπωσιακά φορέματα υψηλής ραπτικής και αφού φόρεσε ένα καθημερινό τζιν και αθλητικά παπούτσια, έπιασε τα μαλλιά της αλογοουρά και μπήκε και πάλι στην κουζίνα. Δούλεψε ως σερβιτόρα για αρκετούς μήνες και βρέθηκε κοντά σε ανθρώπους που την αγαπούν πραγματικά. Καλομήρα, είμαστε τόσο περήφανοι για σένα. Παρακολουθούμε τα βήματά σου από το Long Island, από το εστιατόριο των γονιών σου. Καλή τύχη και την αγάπη όλων μας. Γεια σου, Κάρολ. Ερχόμαστε στο εστιατόριο Ελένης πάρα πολύ καιρό. Εσύ και η οικογένειά σου είστε τόσο καλοί. Το φαγητό είναι υπέροχο. Σου ευχόμαστε καλή τύχη με την καριέρα σου στο τραγούδι. Γύρισε σπίτι. Μην μείνεις εκεί, μας λείπεις. Η αγάπη των γονιών της είναι κάτι που της έδωσε δύναμη και αυτή τη φορά. Κάτι που πάντα τη συντροφεύει. Α, Καλομήρα, αγάπη μου, γεια σου. Μου έχεις λείψει πολύ. Θυμάμαι μετά το σχολείο που ερχόσουν και δούλευες εδώ λίγες ώρες. Ο κόσμος ήταν τόσο ωραία. Ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ, ακόμα ρωτάνε για σένα. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, ό,τι επιθυμείς, να είσαι ευτυχισμένη. Καλομηράκι, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ότι σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο, αγάπη μου, και το ξέρω ότι κάνεις το τα πάντα και σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Και θέλω μόνο ένα πράγμα να μην ξεχάσεις ακόμα, που σου έχω πει πάντα και στο λέω, να ό,τι την καριέρα σου να τη συνεχίσεις, αλλά να μην ξεχάσεις το σχολείο, όπως έχουμε, μου έχεις υποσχεθεί ότι θα το συνεχίσεις. Εκεί, δουλεύοντας ξανά στην οικογενειακή ταβέρνα και σερβίροντας τους ίδιους ανθρώπους που εξυπηρετούσε και πριν γίνει διάσημη, η Καλομήρα θυμάται τις ατελείωτες βραδιές που ονειρευόταν το μέλλον της. Που ονειρευόταν ότι μία μέρα θα γινόταν μία μεγάλη στάρ. You are so beautiful. Με τον έρωτα της ζωής της, τον Γιώργο, είναι μαζί από παιδιά. Από οικογένειες ομογενών και οι δύο, μακριά από την πατρίδα τους, τους ενώνουν πολλά. Η παιδική φιλία εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα, ο οποίος πρόσφατα κατέληξε και σε πρόταση γάμου. Είναι πολύ καλό παιδί και είναι και η οικογένειά του, πολύ καλή οικογένεια. Και εύχομαι κάποια μέρα να είναι πάντα μαζί. Να σφίξουν και να είναι καλή. Σε όλες τις σημαντικές στιγμές, εκείνος δίπλα της. Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ, ότι ο Γιώργος είναι στο πλευρό σου συνέχεια, δηλαδή. Και εγώ μου αρέσει πολύ, σου κοίτα. Και εγώ μου αρέσει πολύ. Πάντα και παντού μαζί, αγαπημένοι, στα εύκολα και τα δύσκολα. Ακόμα και όταν τους χώριζε η απόσταση λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και έπρεπε εκείνη να βρίσκεται στην Ελλάδα και εκείνος στην Αμερική. Είναι δύσκολα, αλλά άμα έχεις αληθινή αγάπη, τα περνάς. Όπως εξομολογείται, αυτό που τον γοήτευσε αρχικά στην Καλομήρα είναι η αυθεντικότητά της. Είναι γλυκιά, είναι αληθινή κοπέλα. Ξέρεις, αυτό που δείχνει είναι και. Τι ξέρω και από μικρά παιδιά που ήμασταν, οικογενειακά φίλοι, οικογενειακοί φίλοι είμαστε, είναι πολλά πράγματα. Αυτό όμως που τους ένωσε ήταν η αληθινή αγάπη και ατελείωτα όνειρα για το κοινό τους μέλλον. Μου δείχνει αγάπη αυτό που το πιο σπουδαίο. Ο αγαπημένος της την ακολούθησε πρόσφατα και στο Τόκιο, όπου είχε μεταβεί για τα γυρίσματα του τηλεπαιχνιδιού του Alpha Big in Japan, ενώ πιο δεμένοι και ερωτευμένοι από ποτέ σχεδιάζουν την κοινή του ζωή και το γάμο τους. Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα πού και πότε θα γίνει. Όπως δηλώνουν όμως, μέχρι το χειμώνα του 2010 θα είναι παντρεμένοι.